Σίγουρα το γκολ το δικό μας προηγήθηκε φάουλ, αλλά επειδή δεν άκουσα το σφύριγμα του διαιτητή, συνέχισα και ναι, με το χέρι μου και συνέχισε και μπήκε το γκολ. Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν πέναλτι, διότι έγινε μια διεκδίκηση της μπάλας για την ώρα από ένα συμπαίκτη μου και τον Μαχλά. Η μπάλα ήταν διεκδικούμενη, την είχε χαμένη ο παίκτης, απλά σκόνταψε πάνω στο δικό μας, η μπάλα ήταν χαμένη, την έδιωξε το λίμπερο το δικό μας και ο διαιτητής καταλόγησε το πέναλτι. Μια πρώτη φάση που βάλαμε για τον γκολ με το Μαρινάκι δεν ήταν πέναλτι, γλίστρισα και καθώς ερχόταν η μπάλα δίπλα μου, γλίστρισα. Αλλά η δεύτερη φάση που παίρνω την μπάλα μόνος μου και κάνω προσπάθεια, νομίζω ότι είναι καθαρό πέναλτι. Δεν έχει καμία σημασία για μένα το ποιο σκοράρει στην ομάδα του Όφη. Το ότι έχω πετύχει 4 γκολ, όπως ξέρετε, βαρώ και τα πέναλτι και είναι ένα πλεονέκτημα το ότι είμαι αμυντικός και βάζω γκολ. Σημασία έχει να νικάει η ομάδα, να παίρνουμε τους βαθμούς που θέλουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας. Χάσαμε παιχνίδι, δεν πειράζει, είμαι σε καλύτερια παιδιά μου για μεγάλη προσπάθεια και όχι μόνο μεγάλη προσπάθεια, αλλά μεγάλη κλάσα.